Η Γερμανία λοιπόν είναι για όλους. Και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει στη Γερμανία, όποιος θέλει φυσικά να έρθει, και έχει στο μυαλό του ενδιασμούς, δηλαδή πώς θα τα καταφέρω, τι θα κάνω, πού θα ψάξω, ποιον θα βρω να με βοηθήσει, να μου βρει δουλειά, να μου βρει σπίτι κλπ. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα τα κάνουμε μόνοι μας. Θα συντάξουμε βιογραφικό, θα κάνουμε τα πάντα. Και θα ξεκινήσουμε από ό,τι τώρα βλέπετε την οθόνη. Θα ξεκινήσουμε από ένα βασικό εργαλείο που πρέπει να έχουμε. Είναι αυτό εδώ, παιδιά, το DeepL. Δείτε εδώ πάνω τη διεύθυνση. Είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα για μετάφραση που έχω δει. Και πιστέψτε με, έχω δουλέψει αρκετά στην αρχή με μεταφράσεις κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε ένα βιογραφικό. Θα κάνουμε ένα βιογραφικό το οποίο θα είναι ενός φανταστικού χαρακτήρα, ας πούμε, ένα φανταστικό προφίλ. Θα το συντάξουμε, να δούμε πώς θα συμπληρώσουμε ένα βιογραφικό να φαίνεται όμορφο και κατανοητό με τη βοήθεια του μεταφραστή, χωρίς να ξέρουμε καν γερμανικά. Με σκοπό φυσικά να το στείλουμε σε εταιρείες που θέλουν άτομα χωρίς γλώσσα. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε και πώς θα βρούμε τις εταιρείες που μας ενδιαφέρουν, πώς θα στείλουμε το βιογραφικό, τι θα γράψουμε, όλα ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το βιογραφικό. Δεν ξέρουμε πώς γράφεται, έτσι, είμαστε άσχετοι αυτή τη στιγμή. Μιλάμε πάντα για κάποιον που δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα, οπότε έχουμε το μεταφραστή για όλα. Η πιο σωστή λέξη που θεωρώ εγώ σωστή είναι το Lebenslauf. Οπότε έχουμε ήδη την πρώτη μας λέξη γερμανική, από εκεί που μπορούμε να αρχίσουμε δηλαδή. Τώρα, πώς θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το βιογραφικό. Συνήθως όλοι έχουμε Word, έτσι. Αν πάτε να φτιάξετε νέο αρχείο, σας βγάζει εδώ παραδείγματα. Αν γράψετε στην αναζήτηση επικόλυση το Lebenslauf, πατήσετε το Enter, γιατί χωρίς το Enter δεν λειτουργεί. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε βγάζει πάρα πολλά βιογραφικά. Βλέπετε, γίνεται χαμός. Διαλέγετε ένα από αυτά. Εγώ αυτά που προτιμώ προσωπικά, το έχω κατεβάσει και από πριν, είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουμε ένα περίπλοκο βιογραφικό. Δεν είμαστε Γερμανοί να κάτσουμε να συντάξουμε κείμενα κλπ. Θέλουμε κάτι απλό, γιατί προφανώς και ξέρουν ότι δεν ξέρουμε καλά γερμανικά ή δεν ξέρουμε και καθόλου γερμανικά. Οπότε τουλάχιστον να φτιάξουμε κάτι σωστό, να μην προσπαθήσουμε να βάλουμε περιττά πράγματα και κάνουμε λάθη. Και αυτό για μένα είναι ένα απλό βιογραφικό, ένα ονοματεπώνυμο, τώρα αυτό είναι τυχαία όλα, έτσι. Το επάγγελμα που ενδιαφέρεσαι, τα στοιχεία τα βασικά, και εδώ είναι η προϋπηρεσία, οι σπουδές. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε, θα τα δούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, ας πούμε, τώρα από αυτό το βιογραφικό που έχω ετοιμάσει. Εδώ μπορούμε, άμα θέλουμε, να βάλουμε μια φωτογραφία. Αν θέλουμε, εγώ έχω ετοιμάσει μια φωτογραφία που μου άρεσε και νομίζω θα τέριαζε στο χαρακτήρα μας. Γράφουμε πάντα Greeklish, γιατί απευθυνόμαστε σε ξένους. Πώς θα τον ονομάσουμε το φίλο μας? Το πούμε Πέτρος. Ο Χάλιας. Μπορώ να το κατεβάσουμε αυτό κάτω, γιατί μας κρύβει και εδώ. Θέλουμε να φαίνεται όμορφο, έτσι. Δηλαδή κοιτάμε γραμματοσειρές, κοιτάμε να είναι σωστά, μην πέφτουν τα γράμματα πάνω στη φωτογραφία μας. Εδώ το φιλαράκι μας, ο Χάλιας, ο Πέτρος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρουμε γερμανικά, είπαμε. Τι μπορεί να είναι αυτό εδώ κάτω τώρα, έτσι? Κάνουμε μια αντιγραφή. Έλα. Και ξαναπηγαίνουμε στη μετάφρασή μας. Έλα, μην μου κάνεις τέτοια. Λοιπόν, Bürgerleiter. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό τώρα? Υπεύθυνος γραφείου. Άρα, προφανώς, αναφέρει τη θέση που ενδιαφερόμαστε. Εμείς θα βάλουμε οδηγός λεωφορείου. Εντάξει, παράδειγμα. Δεν ξέρουμε όμως πώς γράφεται. Οπότε, πάμε στη μετάφραση. Οδηγός λεωφορείου. Οπ, μπουσφάγα. Το παίρνουμε, αντιγραφή, επικόλυση. Και είμαστε έτοιμοι μέχρι εδώ. Και έχουμε τώρα και το email. Εδώ στο email, αν δηλαδή το email σας είναι jujukos69@gmail.com, προφανώς και δεν θα βάλετε αυτό, έτσι.
κοιτάξτε να φτιάξετε ένα άλλο email, παράδειγμα Πέτρος ο Χάλης, θα τον πούμε πάντα γκρίκλης Γιώργο, Πέτ Χάλ παράδειγμα 89 παπάκι gmail.gr, μιας και είμαστε Ελλάδα, μιας και θα είμαστε Ελλάδα αυτός που θα το κάνει. Εδώ θα βάλουμε το τηλέφωνο μας, λοιπόν, συν 30 6 9 8 9 9 9 9 9 9. Έβαλα 10, ρε, μην μας πάρουν και τηλέφωνο και μας ψάχνουνε. Λοιπόν, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ίσως βάλουμε κάτι εδώ βέβαια, δεν μου αρέσει που είναι έτσι κενό. Θα γράψουμε Ελλάδα, παιδιά, εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε φυσικά πώς γράφεται. Οπα. Έλα. Ελλάδα. Greenland. Θα κάνουμε και εδώ αντιγραφή. Επικόλυση. Οπότε το αρχικό, το πάνω-πάνω είναι έτοιμο. Τώρα μένει το Erfahrung. Τι είναι το Erfahrung, λοιπόν? Το Erfahrung είναι η προϋπηρεσία, αλλά για όσους δεν το ξέρουν, φυσικά θα χρησιμοποιήσουν το DeepL, εμπειρία, προϋπηρεσία δηλαδή. Και ξεκινάμε. Εδώ θέλει προσοχή. Ξεκινάμε πάντα από το επάγγελμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή ή το τελευταίο μας επάγγελμα και πάμε προς τα πίσω, προς τα κάτω δηλαδή. Έχουμε και λέμε 20 Ιανουαρίου λέει αυτή τη στιγμή εδώ, δεν λέει χρονιά, έχει αυτά τα XX. Actuel. Actuel θα πει ότι και αυτή τη στιγμή ακόμη κάνω αυτή τη δουλειά, έτσι. Πες ότι είσαι άνεργος όμως, ρε παιδί μου. 20 Ιούνιου. Πώς γράφει το Ιούνιου, ρε. Τέλος πάντων. Αυτά θα τα τσεκάρουμε. 2022 Παύλα, ρε. Παύλα. Καλά, τώρα η ημέρα είναι λίγο υπερβολικό, έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε μήνα. Ιούνιος 2022 μέχρι Απρίλιος 2024. Πού έχουμε δουλέψει? Εδώ ξεκινάμε. Τι έχουμε κάνει? Μπούσφαγα είμαστε. Μπούσφαγα. Και εδώ γράφουμε The Phone Company, λέει, ας πούμε εδώ. Άρα μιλάει για εταιρεία. Σε ποια εταιρεία ήτανε? Θα βάλουμε παράδειγμα ο ΟΑΣΘ. Πώς θα το γράψουμε αυτό? Θα το αφήσουμε ο ΟΑΣΘ Θεσσαλονίκη. Τι λέει τώρα εδώ? Τι λέει τώρα εδώ? Πολύ απλά. Αντιγραφή. Πηγαίνουμε πίσω. Επικόλυση. Συνοψίστε, λέει, τις κύριες αρμοδιότητες και τα επιτεύγματά σας. Κατά περίπτωση χρησιμοποιήστε παρόμοια γλώσσα και λέξεις με αυτές που χρησιμοποιούνται στην σχετική περιγραφή της θέσης εργασίας. Να είναι σύντομη και να επικεντρώνεται σε 3-5 βασικούς τομείς. Τι τομείς να βάλουμε εδώ τώρα? Δεν έχουμε κάτι να βάλουμε. Θα βάλουμε οδήγηση σε γραμμές πόλης. Όχι οδήγηση, θα το αλλάξουμε, δεν μου αρέσει η οδήγηση. Εδώ είναι αυτό που σας λέω ότι θέλει προσοχή, το πώς γράφουμε στα ελληνικά. Οδηγός λεωφορείου. Και τώρα μας βγάζει Busfahrer auf städtischen, γάμω τα γερμανικά σου, städtischen Linien. Οπότε ερχόμαστε εδώ, αυτό το παίρνουμε, κάνουμε επικόλυση και το έγραψε. Συνεχίζουμε παρακάτω, γράφουμε άλλη προϋπηρεσία, παράδειγμα από... Έλα. Από Απρίλ. Προσέξτε τώρα, είπαμε πάνω-πάνω είναι η τελευταία εργασία που κάναμε.
Οπότε εδώ θα είναι η προηγούμενη εργασία από την τελευταία. Δηλαδή η πρώτη τελευταία μας εργασία. Οπότε βάζουμε εδώ ας πούμε Απρίλιος 2020 έως Απρίλιος 2022. Βλέπετε η ημερομηνία. Από 20 με 22 και μετά από 22-24. Όπως βλέπετε πάμε από κάτω προς τα πάνω στο πιο πρόσφατο. Οπότε εδώ θα βάλουμε παράδειγμα πάλι το ίδιο πράγμα, οδηγή λεωφορείων, ή μάλλον όχι, θα τα αλλάξουμε. Θα βάλουμε οδηγός. Οπα. Τουριστικού λεωφορείου. Εδώ μας το βγάζει λάθος τώρα. Αλλά θα συμπληρώσουμε κιόλας. Οδηγός τουριστικού λεωφορείου εντός Ευρώπης. Θα το πάρουμε αυτό. Όπως είπαμε πάλι. Τώρα δείτε εδώ όμως κάτι που δεν με αρέσει καθόλου στο μάτι. Εδώ είναι σκούρα τα γράμματα. Οπότε θα κάνουμε επικόλυση. Θα κάνουμε πάλι αντιγραφή. Αυτό θα το κάνουμε επικόλυση εδώ και θα το σβήσουμε από εδώ για να φαίνεται ομοιόμορφο, να φαίνεται όμορφο βασικά. Λοιπόν, εδώ δεν θα βάλουμε κάτι άλλο. Τώρα ο καθένας συμπληρώνει όσο παραπάνω θέλει. Συνήθως, όχι συνήθως, καλό είναι να συμπληρώνουμε μόνο ότι έχει σχέση με το βιογραφικό που στέλνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ηλεκτρολόγος και να γράφεις εδώ μέσα ότι ήμουν ηλεκτρολόγος από τάδε μέχρι τάδε χρονιά, ενώ το βιογραφικό σου πάει για να γίνεις οδηγός λεωφορείου, έτσι. Το διαγράφουμε και αυτό. Ausbildung εδώ σαν οδηγή δεν έχουμε, δεν έχουμε κάνει κάποια, δεν έχουμε σπουδάσει ας πούμε κάπου για να γίνουμε οδηγοί λεωφορείων. Σε περίπτωση που έχει σπουδάσει κάποιος, παράδειγμα καλή ώρα ηλεκτρολόγος, θα γράψει εδώ από τάδε χρονιά, όπως κάναμε και πιο πάνω, Σεπτέμβριο τάδε χρονιά μέχρι Σεπτέμβριο τάδε χρονιά, στο τάδε πανεπιστήμιο ξέρω εγώ, ή στο τάδε λύκειο ή όπου θέλει αυτός, όπου έχει σπουδάσει. Και ουσιαστικά έχουμε ένα σχεδόν έτοιμο βιογραφικό νομίζω, έτσι. Γεια σου Πέτρο. Έχουμε ξεχάσει κάτι. Α, επίσης μπορούμε να συμπληρώσουμε, δηλαδή το βλέπεις λίγο μικρούλι. Εδώ κάτω τώρα δεν μπορείς να βάλεις και πολλά πράγματα. Εδώ αυτό θα το αφήσουμε. Κάτσε να δούμε τι γράφει πρώτα. Όπως έχουμε πει πάντα με τη μετάφραση. Ναι, αν το έκανες και αντιγραφή καλά θα ήταν. Αντιγραφή, επικόλυση, προσόντα. Τι προσόντα ρε παιδιά, δηλαδή είναι λίγο, είναι για συγκεκριμένα βιογραφικά ας πούμε κάποια πράγματα, δηλαδή δεν μπορείς να συμπληρώσεις πολλά πράγματα σε αυτά σαν οδηγός λεωφορείου. Βλέπετε τι γράφει. Ναι, okay. Μπορούμε τα τελευταία τρία να τα αφήσουμε, τα τελευταία, ναι, να πούμε ότι είμαστε επικοινωνιακοί. Δεν μου αρέσει όμως έτσι. Πάλι μιλάμε για την οργάνωση, οπότε θα το στολίσουμε λίγο να είναι όμορφο, να μην φαίνεται έτσι χύμα. Έλα. Εδώ όμως για να μην το έχουμε έτσι άδειο, μπορούμε να συμπληρώσουμε κάτι που για μένα μετράει. Θα το βάλουμε πάλι στη μετάφραση. Προσωπικές πληροφορίες. Λοιπόν, θα το βάλουμε κάτω από εδώ. Θα το βάλουμε λίγο bold, να φαίνονται λίγο πιο σκούρα. Το βάλουμε και γραμμή από κάτω. Το βάλουμε και γραμμή. Ναι, τώρα δεν θέλουμε άλλη γραμμή όμως.
Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Βάζουμε όνομα. Κόμμα. Επώνυμο. Το γράφω όνομα και επώνυμο, γιατί όπως είδατε πριν, το όνομα το γράφει Νάμε. Οπότε όταν γράφεις όνομα, κόμμα, επώνυμο, σου τα βγάζει λίγο πιο σωστά. Δεν είναι λάθος. Εγώ, ας πούμε, όταν είχα ξεκινήσει με όλα αυτά, με μπέρδευε αυτό το πράγμα. Νάμε και Ναχ Νάμε, ποια η διαφορά. Να θυμάστε το ένα πράγμα. Το Ναχ σημαίνει μετά. Δηλαδή, Ναχ Νάμε είναι μετά το όνομα. Άρα, ό,τι άλλο και αν είναι πριν, είναι το όνομα. Νάμε λέει, είναι το όνομα. Φω Νάμε λέει, είναι το όνομα. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει το Ναχ Νάμε. Εγώ έτσι τα ξεχώριζα. Οπότε έχουμε. Φω Νάμε και Ναχ Νάμε έχουμε βάλει. Μπορούσαμε να μην το βάλουμε εδώ και να το γράψουμε κάτω. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τόπος γέννησης και boots out, αντιγραφή, επικόλυση, ωραία, και θα βάλουμε Αθήνα, θα βάλουμε Greenland. Το Greenland το είδαμε πριν. Μην το ξανακάνουμε και χάνουμε χρόνο. Πάμε τώρα. Ημερομηνία γέννησης και boot datum. Επικόλυση 25 παράδειγμα 08 1989 θα βάλουμε, μιας και βάλαμε και το ίδιο και στο email. Εδώ θέλει προσοχή. Οι Γερμανοί δεν βάζουν κάθετο στην ημερομηνία. Δηλαδή, εδώ αν έβαζα κάθετο για τους Γερμανούς, θεωρείται λάθος. Αυτοί βάζουν πάντα τελείες στην ημερομηνία. 25.08.1989. Τέλος. Πάμε μετά. Οικογενειακή κατάσταση. Familienstand. Ωραία. Και ξεκινάμε τώρα. Τι θα βάλουμε? Τον βάλουμε παντρεμένο τον Χάλια. Παντρεμένος με δύο παιδιά. Verheiratet zwei Kinder. Ερχόμαστε πάλι εδώ. Επικόλυση. Πάμε τώρα. Von Address. Διεύθυνση κατοικίας. Αυτό είναι καλό να το βάλουμε, γιατί οι εταιρείες πολλές φορές στέλνουν, έχει τύχει πάρα πολλές φορές που στέλνουν το βιογραφικό, λέω, το συμβόλαιο στο σπίτι, ακόμη και αν είσαι στην Ελλάδα. Οπότε καλό είναι να το συμπληρώσεις. Θα βάλουμε τώρα εμείς την τύχη. Όχι, κρίκλης είπαμε. Καραϊσκάκι 27, κόμμα. Αθήνα. Αυτό το γράφουμε έτσι όπως είναι το Αθήνα, δεν γράφουμε Αθέν όπως γράψαμε πάνω, γιατί είναι διεύθυνση. Και ταχυδρομικό κώδικα, δεν ξέρω τι έχει στην Αθήνα. 4, 5, 5, 8, 8, 7. Συντύχη. Και είμαστε έτοιμοι από εδώ, κομπλέ. Λοιπόν, πάνω κάτω έχουμε συμπληρώσει ένα βιογραφικό με ό,τι στοιχεία χρειάζεται να έχει κάποιος εργοδότης. Τα βασικά στοιχεία τα έχει. Όπως είπαμε, η φωτογραφία δεν είναι τόσο απαραίτητη, αλλά μας αρέσει εδώ ο τυπάκος, Πετράκος. Σημαντικά είναι να δίνουμε κάποιες, για μένα έτσι, είναι να δίνουμε κάποιες λεπτομέρειες για μας, όπως αυτά τα στοιχεία που βάλαμε εδώ πέρα, που αν ψάξετε να δείτε βιογραφικά άλλα έτοιμα, δηλαδή όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή που τα συμπληρώνουμε, υπάρχουν τα προσωπικά στοιχεία,
Οπότε για μένα καλό είναι να υπάρχουν αυτά, να υπάρχει μια άλλη. Είναι λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου. Για μένα, έτσι. Έχουμε βάλει το Erfahrung, την προϋπηρεσία μας δηλαδή, που έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα. Εδώ συμπληρώνουμε αν έχουμε κάνει κάποιο, αν έχουμε κάποιο σπουδάσει κάτι ή έχουμε κάποιο χαρτί το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, ας πούμε, και θα έχει σχέση φυσικά με την εταιρεία που θέλουμε να το στείλουμε το βιογραφικό. Και εδώ έτσι λίγες λεπτομέρειες, έτσι να βάλουμε λίγη σαλτσούλα. Ουσιαστικά τώρα το βιογραφικό μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το στείλουμε δηλαδή. Έτσι. Οπότε, όπως βλέπετε, έχουμε συμπληρώσει ένα βιογραφικό χωρίς να ξέρουμε καθόλου μα καθόλου γερμανικά. Πολύ απλά με τη βοήθεια του μεταφραστή. Τίποτα παραπάνω. Ναι, μεν, μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Αλλά ξαναλέω, εκεί που θα το στείλουμε, αυτός ξέρει ότι δεν μιλάμε γερμανικά. Α, να τη ξεχάσαμε. Να βάλουμε ότι, τι ξένες γλώσσες ξέρουμε. Γλώσσες. Sprachen. Αντιγραφή. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε στις προσωπικές πληροφορίες ή τέρμα κάτω. Δηλαδή να έρθουμε εδώ, να φτιάξουμε μια καινούρια ενότητα. Sprachen. Να το βάλουμε bold. Να το μεγαλώσουμε και λίγο. Και να γράψουμε μισό λεπτάκι. Τι θέλουμε να γράψουμε τώρα. Λοιπόν, ελληνική γλώσσα. Griechische Sprache. Άρα βάζουμε Griechisch. Τα είναι λάθος, δεν πειράζει όμως. Είπαμε δεν ξέρουμε γερμανικά. Και γράφουμε μητρική γλώσσα. Και μας το βγάζει Muttersprache. Όπως το είδατε, αν έβαζα σκέτο μητρική, μου έβγαζε ό,τι να είναι, έτσι. Οπότε πρέπει να είμαστε στο μεταφραστή πολύ σαφείς σε αυτό που θέλουμε. Μητρική, ναι, okay, το καταλαβαίνουμε σαν λέξη. Ο μεταφραστής όμως δεν ξέρει τι θέλουμε να πούμε. Οπότε καλό είναι να το αναλύσουμε, να αναλύσουμε τη λέξη, μητρική γλώσσα, παράδειγμα. Οπότε έχουμε συμπληρώσει ότι μιλάμε αγγλικά και ελληνικά μητρική. Οπότε τελειώσαμε από το βιογραφικό. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε δημιουργήσει βιογραφικό και το μόνο που μένει είναι να κάνουμε τα χαρτιά μας μετάφραση. Δηλαδή, αν είμαστε παντρεμένοι, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γάμο, πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών εάν υπάρχουν, πτυχία που μπορεί να έχουμε και να θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, τα μεταφράζουμε και αυτά. Πώς τα μεταφράζουμε? Η πιο φθηνή λύση για να μεταφραστούν είναι φυσικά στην Ελλάδα, γιατί εδώ είναι ακριβά. Η πιο φθηνή λύση είναι να πάτε σε μεταφραστικά κέντρα. Υπάρχουν σε διάφορες πόλεις, άμα γκουγκλάρετε μεταφραστικά κέντρα και την πόλη που μένετε, θα σας βγάλει σίγουρα κάποιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και συνήθως το κόστος είναι από 5 μέχρι 15 ευρώ το πολύ η σελίδα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Κάναμε την αρχή μας, φτιάξαμε το προφίλ μας. Οπότε τώρα, από το επόμενο βίντεο και στα επόμενα που θα ακολουθήσουν, θα δούμε πώς θα προωθήσουμε το συγκεκριμένο βιογραφικό που φτιάξαμε. Εικονικά φυσικά, δεν θα το στείλουμε πουθενά αυτό το πράγμα, τον Πέτρο το χάλια. Πώς θα το προωθήσουμε για διάφορες αγγελίες. Θα ψάξουμε να βρούμε σπίτια σε περιοχές που μας ενδιαφέρουν και ειδικότητες. Ηλεκτρολόγος στο Μάνχαϊμ, οδηγός λεωφορείου στη Φραγκφούρτη. Θα κάνουμε μια τέτοια είδους κίνηση. Για να δούμε πόσο απλό είναι να στείλουμε ένα βιογραφικό, να στήσουμε πρώτα απ' όλα ένα βιογραφικό και να στείλουμε ένα βιογραφικό χωρίς να κάνουμε πολλά-πολλά. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, γιατί το επόμενο θα είναι ακόμη πιο χρήσιμο. Auf Wiedersehen, που λένε και οι Γερμανοί.